Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με απέραντο σεβασμό, το ΚΚΕ τιμά τους νεκρούς του εβραϊκού ολοκαυτώματος που μαρτύρησαν εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των δακρύων. Ένα ολοκαύτωμα το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ολοκαυτώματος των λαών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και όλων των ναζιστικών θηριωδιών που διαπράχτηκαν στη διάρκεια του. Τα εκατομμύρια των νεκρών του εβραϊκού λαού στέκονται πλάι στα 20 εκατομμύρια θύματα του σοβιετικού λαού, στους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς των αντιστασιακών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη, που αγωνίστηκαν με το όπλο στο χέρι ενάντια στο φασιστικό άξονα. Στέκονται στο πλάι των νεκρών των ολοκαυτωμάτων στην Κάνδανο, στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Κομμένο της Άρτας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας μας. Στους χιλιάδες εκτελεσμένους της εξέγερσης της Δράμας, του στρατοπέδου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, του Χαϊδαρίου, της Κεσαριανής και τόσων άλλων τόπων μαρτυρίων και θυσιών. Το ΚΚΕ έχει και ιστορικό χρέος να τιμήσει τους νεκρούς του εβραϊκού ολοκαυτώματος, αφού πρωτοστάτησε στην οργάνωση της αντίστασης ενάντια στην τριπλή φασιστική κατοχή, αποτελώντας τον καθοδηγητή και τον κύριο αιμοδότη του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΝ, της ΕΠΟΝ, της Εθνικής Αλληλεγγύης και των άλλων εαμικών οργανώσεων, προσφέροντας χιλιάδες μέλη και στελέχη του στην πάλη για την απελευθέρωση της χώρας. Πολλοί Έλληνες Εβραίοι προσχώρησαν στη διάρκεια της τριπλής φασιστικής κατοχής στις εαμικές οργανώσεις, οργανώσεις οι οποίες στήριξαν με θέρμη το σύνολο των Ελλήνων Εβραίων και προσπάθησαν να τους διασώσουν από την εγκληματική δράση των αρχών κατοχής και των ντόπιων συνεργατών τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι λιγότερες απώλειες Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του πολέμου σημειώθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Εκεί, όπως και στη Χαλκίδα, το Αγρίνιο, τη Ζάκυνθο και αλλού, οι κομμουνιστές μέσα από τη δράση του ΕΑΜ Ελλάς οργάνωσαν τη διάσωσή τους έπειτα από τη συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας το 1943 και πριν οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις αντικατασταθούν από τις γερμανικές. Ο αρχιραβίνος του Βόλου Μωυσής Πεσάχ δήλωσε χαρακτηριστικά λίγα χρόνια αργότερα: «Η παγκόσμιος ιστορία του εβραϊσμού και η νεοτέρατη αυτή θα μνημονεύουν μεταξύ των άλλων και εις ιδιαίτερων κεφάλαιων το σημαντικό γεγονός της διασώσεως των Εβραίων της Ελλάδος, ήτινες κατέφυγον με την προστασίαν του Ελλάς και την παρασχεθήσαν εις αυτούν συνδρομήν και υποστήριξην κατά την διάρκεια του σκληρού διωγμούτων υπό των βαρβάρων Γερμανών. Ουδέποτε θα λησμονήσομεν», αναφέρει ο Μωυσής Πεσάχ, «την μεγάλην αυτήν ευεργεσίαν εις ετύχαμεν εκ μέρους του ηρωικού εθνικού στρατού του Ελλάς και των οπαδών των λοιπόν απελευθερωτικών οργανώσεων του ΕΑΜ, ως και της προστάτηδος των θυμάτων του φασισμού και μάνας των φτωχών εθνικής αλληλεγγύης, της ειρηνοφύλου εθνικής πολιτοφυλακής, της ΕΠΟΝ, της ελπίδος αυτής του έθνους και όλων των πραγματικών Ελλήνων συμπατριωτών μας». Κυρίες και κύριοι, η μνήμη των θυμάτων του εβραϊκού ολοκαυτώματος, όπως και όλων των θυμάτων του ολοκαυτώματος των λαών, είναι ολοζώντανη. Είναι ολοζώντανη και διδάσκει. Διδάσκει τις νεότερες γενιές
σε ποιες φρικαλαιότητες μπορεί να οδηγήσει ο ανταγωνισμός των καπιταλιστικών κρατών και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών για τη διανομή των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Γι' αυτό και η καλύτερη τιμή στη μνήμη των εκατομμυρίων νεκρών είναι η σύγχρονη πάλι για την απεμπλοκή της χώρας από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, ή πάλι τελικά για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας που τους γεννά. Σας ευχαριστώ.